Γεια τα χαρά σε όλους. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, το βίντεο της Πέμπτης, θα κάνουμε μια δεύτερη στη σειρά γκιταρίτιδα, αναγκαστικά, σε εισαγωγικά, γιατί συνδέεται έμεσα τα δύο μέρη από τα τρία που θα χωρίσουμε το σημερινό βίντεο, συνδέονται έμεσα, θα ξαναπώ, με την προηγούμενη γκιταρίτιδα. Όπως θα είδατε, ο τίτλος σήμερα στο βίντεο είναι «Ένα τρίκ, δύο λάθη και ένα παράπονο». Θα τα πάρουμε ανάποδα, θα ξεκινήσουμε από το παράπονο που έχει να κάνει με το προηγούμενο βίντεο έμεσα. Το δεύτερο μέρος, τα δύο λάθη, επίσης έχουν να κάνουν με την κιταρίτιδα που μας πέρασε, της Δευτέρας, γι' αυτό σας είπα ότι αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε δύο στη σειρά. Και το τρίτο μέρος είναι μόνο του, άσχετο, είναι ένα τρικάκι που θα σας δείξω, κυρίως για την ακουστική κιθάρα και την μπένα, που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο προηγούμενο βίντεο, παιδιά, όπως θυμάστε, δείξαμε τρία riff κιθαριστικά και συζητήσαμε για κάποιες λεπτομέρειες που κρύβουν και τα κάνουν πιο ενδιαφέροντα. Ένα από αυτά ήταν και το Highway to Hell, τον AC/DC. Τι γίνεται τώρα, να σας δώσω μία εικόνα για να καταλάβετε. Όταν ανεβάζει κανείς ένα βίντεο στο YouTube, μετά το upload γίνονται κάποιοι έλεγχοι και περιμένεις, καμιά φορά και ίσως και παραπάνω από ώρα, να σου δώσουν το τελικό OK, που σου λέει προχώρα. Ανέβασε το, κάντο δημόσιο το βίντεο. Μέσα στους ελέγχους, λοιπόν, όλου του υλικού, είναι και το κομμάτι το οικονομικό. Εκεί υπάρχει ένα δολάριο που είναι πράσινο και έχεις το OK ή όχι, να ξεκινήσεις να ανεβάσεις το βίντεο, να το κάνεις δημόσιο, εάν το δολάριο είναι πράσινο. Εάν γίνει κόκκινο, κάτι δεν πάει καλά. Έχεις πάρει τα δικαιώματα κάποιου. Αυτό το έχω συναντήσει δύο φορές στο κανάλι. Η μία είναι με το Sultans of Swing, τον Dire Straits, και η άλλη με μια παλιά κιταρίτιδα με διάφορα γνωστά rock ριφάκια. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό εδώ. Χθες, λοιπόν, το βράδυ, παιδιά, μου ήρθε ένα mail που έλεγε ότι χρησιμοποιώ ένα δημιούργημα κάποιου άλλου και μου κοκκίνησε το δολάριο και μου λέει δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα πια από το βίντεο αυτό. Χρήματα, μην νομίζετε, μπορεί να μην είναι και ούτε ένα ευρώ, έτσι, 60-80 λεπτά. Και λέω, η πρώτη αντίδραση ποια είναι? Λες, καλά, από μένα θα σωθούν τώρα με τα ψίχουλα ή AC/DC, η κάθε AC/DC. Δεν είναι όμως έτσι, και επειδή εγώ έχω μάθει να βάζω πάντοτε, όπως σας έχω πει πολλές φορές, τον εαυτό μου στη θέση του άλλου, σε οποιαδήποτε κατάσταση, θέλω να το κάνω αυτό. Αν το κάναμε όλοι, ίσως να ήταν και ο κόσμος καλύτερος. Λέω, μισό λεπτό, Δημητράκη, δεν είσαι ο μόνος. Η AC/DC είναι μια μπάντα που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να το κάνουν χιλιάδες αυτό το πράγμα, να πάρουν τη μουσική τους, ίσως και εκατομμύρια. Άρα είναι ένα θέμα σοβαρό. Μέχρι εδώ το δέχομαι. Όμως, επειδή όλα αυτά τα κάνει ένας αλγόριθμος, ο οποίος κάνει και λάθη, δηλαδή μου έδωσε εμένα την άδεια κατά τη διάρκεια των ελέγχων για να ξεκινήσει το βίντεο, να πάρω την άδεια να το κάνω δημόσιο, ήταν πράσινο το δολάριο, πήρα το OK. Αυτό έγινε χθες, δύο μέρες μετά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι κάποιος αλγόριθμος που ψάχνει συνεχώς, έτσι. Εντοπίζει κάτι, ακούει τρεις νότες και σου λέει μπαπ, stop. Αυτό είναι κάποιο άλλο. Και το δέχομαι αυτό. Αλλά θα ήθελα ένα διαχωρισμό, και τι εννοώ. Όταν ξεκίνησε το YouTube, υπήρχαν διάφοροι τύποι που παίρνανε υπαρκτά κομμάτια και ανεβάζανε ένα βίντεο με μια συλλογή, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό και εκείνο, ό,τι ήθελε ο καθένας, και το χρησιμοποιούσαμε και σαν ραδιόφωνο, έτσι βάζαμε και διάφορες συλλογές και ακούγαμε μουσική. Εκεί το καταλαβαίνω, γιατί αυτό μπορεί να το κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι και είναι πάρα πολλά τα χρήματα και δεν μπορείς να παίρνεις τα τραγούδια κάποιου άλλου και να τα ανεβάζεις και να παίρνεις εσύ χρήματα. Το δέχομαι μια χαρά. Το δέχομαι ακόμη και στο Sultans of Swing, στο δικό μου βίντεο, που χρησιμοποίησα όλα τα backing tracks εκτός από την κιθάρα. Εκεί να το δεχτώ, ακούστηκε η φωνή του Knopfler, όλοι οι υπόλοιποι, και εγώ έβαλα την κιθάρα. Λείπει η κιθάρα, αυτό είναι τα backing tracks. Αλλά εδώ, παιδιά, στο συγκεκριμένο, στο προηγούμενο βίντεο, έπαιξε ο Φουκαράς μόνος μου το Highway to Hell, με μια κιθάρα, δεν χρησιμοποίησα το original, δηλαδή
Κάνε μου αυτό το διαχωρισμό, ρε φίλε. Δεν πήρα όλο σου το κομμάτι ή τη δισκογραφία σου και την ανέβασα και την απολαύσαμε όλοι μαζί και πληρώνομαι από αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν έχω δίκιο. Είναι λίγο ψυχρό. Είναι λίγο υποκριτικό επίσης, γιατί δεν σου λέει κατέβασέ το. Καταλαβαίνετε. Το Dire Straits, ας πούμε, που έχει περάσει τα 2 εκατομμύρια views, είναι κάποια χρήματα. Δεν ξέρω πόσα θα έπαιρνα. Εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα λεπτό από αυτό. Το δολάριο είναι κόκκινο. Θα μου πεις, πήρα τα views και τους subscribers. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Έχουμε πάψει να κάνουμε βίντεο που να κάνουν εκατομμύρια views πια. Γιατί δεν αγοράζουμε και τα views. Άλλο τεράστιο θέμα αυτό, θα το πούμε άλλη φορά. Κάνε μου λοιπόν το διαχωρισμό. Έτσι. Και η υποκρισία ποια είναι. Θα δεχόμουν πιο, θεωρώ πιο δίκαιο, ας το πω έτσι, να σου πούν, φίλε, χρησιμοποίησες τραγούδι μου, κατέβασε το βίντεο επί τόπου. Αλλά όχι, σου λέει άστο εκεί, έτσι, να παίρνουμε εμείς τα χρήματα. Εδώ είναι η υποκρισία, δεν σου λέει κατέβασέ το, να πω ότι είσαι και μάγκας, δεν θες άλλος να ασχολείται με τη μουσική σου, να το σεβαστώ. Αλλά με αφήνεις να υπάρχει, δεν με υποχρεώνεις να το κατεβάσω, αλλά μου παίρνεις τα ψυχουλάκια που μαζεύω βίντεο με βίντεο. Είναι ένα θέμα. Γενικώς είναι ένα θέμα αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα και θα έχουμε την ευκαιρία, παιδιά, να το πούμε μεταξύ άλλων, να το αναλύσουμε σε ένα podcast που θα κάνουμε σύντομα με τον Φίβο Δελβοριά, τον αγαπημένο μου φίλο και εξαιρετικό συνθέτη και δημιουργό, που θα έρθει να κάνουμε ένα podcast και θα μιλήσουμε φυσικά για πάρα πολλά πράγματα και θα αναλύσουμε και αυτό, γιατί ο Φίβος είναι πρόεδρος της ΕΔΕΜ, της Εταιρείας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, της ΕΔΕΜ, που πήρε τη θέση της ΑΕΠ. Μεγάλο θέμα λοιπόν, έχουμε τον καιρό μπροστά μας να το δούμε και να το ξαναδούμε. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Δύο λάθη, λέει ο τίτλος. Το ένα λάθος είναι, όπως και πολύ σωστά εντόπισαν πολλοί φίλοι, στο προηγούμενο βίντεο το ρηφάκι από το «Ζηλεύει νύχτα» του Ορφέα Περίδη, έτσι όπως το παίξα, δεν είναι σωστό, δεν είναι το original. Το εντόπισαν πολλοί φίλοι, μου το γράψανε, απήντησα και νομίζω σε όλους και το ψάξα και έχετε δίκιο, είναι όντως drop D και θα το δούμε τώρα αναλυτικά και να κάνουμε και ένα ψηλό tutorial, ας πούμε, γιατί το ζητήσατε κιόλας. Είναι λοιπόν κουρδισμένη η μη ένα τόνο κάτω, η πάνω η χορδή είναι ρε, έτσι είναι σωστά παιγμένο και πάμε να δούμε αναλυτικά, να το χωρίσουμε σε μέρη και να δούμε τι νότες χρησιμοποιεί. Το πρώτο είναι λα. Λα, ανοιχτή. Μη, στη ρε τη χορδή. Και λα στη σολ. Έτσι. Το δεύτερο. Φα. Είναι, θυμίζω, ένα τόνο κάτω αυτή, άρα εδώ δεν είναι σολ, είναι φα. Φα, λα και μη. Το τρίτο μέρος είναι σολ, σι και ρε, σολ εδώ, σι στη λα και ρε ανοιχτή. Το επόμενο, λα ανοιχτή, ρε ανοιχτή, συγγνώμη, λα ανοιχτή και ρε ανοιχτή. Και κλείνει. Έτσι, όλο μαζί λοιπόν. Άλλη μία το παίζω αργά. Στην ταχύτητά του την κανονική. Άλλη μία. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Είναι ακριβώς ίδιο. Αλλά το τελείωμά του είναι διαφορετικό. Που είναι ρε, λα ανοιχτή και αυτό το ρυφάκι, το σχηματάκι. Άρα το κλείνει το δεύτερο μέρος, το παίζω αργά. Πάμε τώρα να το δούμε όλο μαζί σε αργή ταχύτητα.
πάμε τώρα να το δούμε ολοκληρωμένο και τους δύο κύκλους στην κανονική του ταχύτητα. Ο τίτλος λέει δύο λάθη. Ένα ήταν αυτό με το ζηλεύει νύχτα που το αποκαταστήσαμε. Το δεύτερο λάθος, παιδιά, είναι σε ένα βίντεο λίγο παλιότερο, σχετικά παλιό, δεν έχει και πολύ καιρό, κάνα 2-3 μήνες που το κάναμε, το όνειρο του Νίκου Παπάζολου. Μιλήσαμε για αυτή την εκπληκτική μπαλάντα και δείξαμε και πώς παίζεται. Εκεί τα ακόρδα που σας έδειξα στο κουπλέ, στα ακόρδα μάλλον που σας έδειξα στο κουπλέ, υπάρχει ένα λάθος. Όταν μπαίνει η φωνή και λέει «Χτες το βράδυ αργά», έτσι σας είχα πει, ντο, σολ. «Ήρθες, φόλιασες την αγκαλιά μου». Δεν είναι όμως έτσι, παιδιά. Το θυμήθηκα μετά, μου ήρθε φλασιά, γιατί είχαμε κουβεντιάσει αυτή την συγχορδία, που φαίνονταν στον Νίκο λίγο περίεργη, και είναι το σωστό κουπλέ, έχει ως εξής. Μπαίνει κανονικά από ρε. «Χτες το βράδυ αργά». Είναι φα, ματζόρ 9. Σολ. «Ήρθες, φόλιασες στην αγκαλιά μου». «Ήσουν να λέει καβάλα σάλογο». Να το θυμάμαι τι λέει. Να μείνουμε στο όνειρο. Και τα λοιπά. Άρα λοιπόν το σωστό κουπλέ στο όνειρο μπαίνει από ρε. «Χτες το βράδυ αργά μου». Φα ματζόρε 9, σολ ματζόρε, «ήρθες, φόλιασες το στην αγκαλιά μου» και ρε. Το λύσαμε κι αυτό. Και τέλος θα κλείσουμε με το τρίκ που έχει να κάνει με την ακουστική κυρίως και με την μπένα, ένα τρικάκι που νομίζω θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, ο τρόπος που κρατάει κανείς την μπένα είναι καθαρά υποκειμενικός. Πολύς λόγος γίνεται χρόνια, όχι έτσι, όχι αλλιώς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό σε αυτό. Ας πούμε ο Σαντάνα κρατάει την μπένα με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, έτσι. Κάτι έχει το χέρι του, εγώ απορώ και πώς παίζει. Ο Βαν Άλεν επίσης. Διάφοροι τύποι, άλλοι έτσι, άλλοι. Ο Στίβ Μόρς έχει αυτό το δάχτυλο του μέσα περασμένο. Πολύ. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστό ή λάθος. Όμως είναι κάποια πράγματα, όπως αυτό εδώ που θα δείξουμε σήμερα, που άσχετα με την υποκειμενικότητα και πώς αρέσει και πώς σε βολεύει, είναι κάποια πραγματάκια που έχουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή και δεν γίνεται αλλιώς, πέρα από τις προτιμήσεις και το πώς βολεύεται ο καθένας. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την κλίση της πένας. Ανεξάρτητα, θα ξαναπώ με το τι γούστα έχει ο καθένας και τι τον βολεύει. Να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το τρικάκι αναλυτικά. Εάν κρατήσω την μπένα μου ευθεία, flat, πώς θα το πω, ίσια, εντελώς, και θέλω να παίξω κάποιο τρέμολο, ας πούμε. Μπορώ μέχρι εδώ. Εάν δώσω μία κλίση, παιδιά, προς τα εμπρός, έτσι, έτσι, προς τα εμπρός, προς τα δω, δοκιμάστε το και θα δείτε ότι ανεβαίνει η ταχύτητα, δηλαδή μπορώ μέχρι εδώ, αν κλείσω την μπένα, μια κλίση που της δώσω προς τα εμπρός, ανεβαίνει λίγο η ταχύτητα, συν ότι και αν αφήσεις και λίγο μέρος μπροστά στην μπένα, φεύγουν πιο γρήγορα, έτσι. Σου δίνει δυνατότητα. Αν το ζητούμενο είναι να παίξει κανείς γρήγορα, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αυτή η κλίση, φεύγουν οι νότες, θα ξαναπώ, πιο γρήγορα. Κινείσαι, αλλάζεις χορδές για τα αρπέτζιος, ας πούμε, γρήγορα κτλ. Αν δείτε ο Μάλμστιν, ας πούμε, για παράδειγμα, που τον ενδιαφέρει να παίζει γρήγορα και έχει πολλές παινιές, ο Πολ Γκίλμπερτ επίσης, όλοι αυτοί έχουν μια κλίση μπροστά στην μπένα, έτσι.
τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αν είναι flat η πένα, ευθεία οριζόντια, κάποια στιγμή θα σκαλώσει. Δοκιμάστε το να δείτε. Ενώ με την κλίση, τώρα αυτό μπορώ να το παίζω μέχρι αύριο, χωρίς να υπάρχει λάθος. Βοηθάει πάρα πολύ λοιπόν στην ταχύτητα, θα ξαναπώ, εάν το ζητούμενο είναι αυτό. Γιατί ο Σαντάνα, ας πούμε, που αναφέραμε στην αρχή, που δεν τον ενδιαφέρει, δεν είναι βιρτουόζος, τον ενδιαφέρει ο ήχος, είναι άλλο το ζητούμενο για αυτόν. Αυτό το τρίκ θα του ήταν άχρηστο. Όμως κιθαρίστες βιρτουόζοι όπως ο Μάλμστιν, όπως ο Πολ Γκίλμπερτ, που θέλουν να παίζουν παπάδες και γρήγορα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι έχουν αυτή την κλίση στην πένα. Είναι κάτι λοιπόν σημαντικό. Και το δεύτερο κέρδος, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να έχει κανείς από αυτή την ιστορία με την κλίση της πένας, είναι και ο ήχος, παιδιά. Που στην ακουστική είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, είναι εμφανέστερη η διαφορά, γι' αυτό είπα ότι είναι για την ακουστική περισσότερο το τρίκ. Κοιτάξτε λοιπόν, ακούστε τον ήχο όταν η πένα είναι κάθετη, έτσι, οριζόντια, flat. Ένας ήχος συγκεκριμένος. Θα συνεχίσω να παίζω αυτό, δεν θα ανεβάσω ένταση και απλά θα δώσω την κλίση και εσείς ακούστε τη διαφορά, πως όσο δίνουμε την κλίση φεύγουν αυτά τα ψηλά μεσαία, γίνεται πιο mellow ο ήχος, πιο smooth, πιο μαλακός, έτσι, και πιο μουντός, ας το πω έτσι. Ακούστε το. Δεν θα ανεβάσω ένταση, απλά θα δώσω μια κλίση. Στην πένα προς τα εμπρός και εσείς ακούστε την αλλαγή στον ήχο. Η ένταση είναι ίδια. Ψηλά μεσαία. Είναι σαν να γυρίζεις κάνα ποτενσιόμετρο σε EQ. Δεν είναι φοβερό. Πολύ εντυπωσιακό. Και στα ακόρντα, έτσι. Δηλαδή, αν θέλουμε... Δεν είναι θέμα σωστό-λάθος, είναι θέμα επιλογής. Αν θέλουμε να ηχεί ψηλά, να έχει ψηλές συχνότητες η κιθάρα, παίζουμε έτσι. Διαλέγουμε και πιο μαλακιά πένα για τα ακόρντα, αυτά τα air, αν θέλουμε. Και το πάχος παρελθόντος της πένας παίζει ρόλο. Αν θέλουμε πρίμο ήχο αέρινο, έχουμε μαλακιά πένα. Στα ακόρντα λοιπόν, παίζω ένα αρπέζ έτσι τυπικά, με οριζόντια την πένα και θα της δώσω κλίση να δείτε πόσο γίνεται πιο soft ο ήχος. Ίδια ένταση, έτσι. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον, κάντε like, σας άρεσε, δεν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο Σταρόβας TV. Ευχαριστώ για την παρέα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, μάλλον για το Σάββατο με ένα ξυριστικό καραμπινάτο και τη Δευτέρα τα κανονικά μας βίντεο. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους.